Χαίρετε φίλες και φίλοι. Σήμερα η εκπομπή μας, Ορθοδοξία και Σύγχρονος Κόσμος, κάνει ένα ακόμη ταξίδι έξω από τα όρια της Ελλάδος και έρχεται στη χώρα των Φαραώ, στη χώρα της Αιγύπτου. Έλευση της χοροδίας από την Θεσσαλονίκη Ιδήμελων, καθώς και της αδελφότητας εξωτερικής αποστολής της Θεσσαλονίκης, για να συμμετάσχουν, να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την Θεία Λειτουργία αρχιερατεύοντος του Πατριάρχου και Πάπα Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κυρίου Θεοδόρου. Στο Αγίου Πατριάρχου, 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 στο Αγίου Π
μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα για μένα. Βλέπετε, ο άνθρωπος που καθόταν απέναντι, η μητέρα μου, σήμερα κλείνω τα 54 χρόνια από τη ζωή μου. Σα σήμερα το πρωί με έφερε το 1954 στη ζωή μου. Και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που οι άνθρωποι που με αγαπάτε και σας αγαπώ είστε κοντά μου σήμερα, εδώ στην ελληνική μας εκκλησία, εδώ στον Ευαγγελισμό μας. Η αγάπη των ανθρώπων που πέρασαν από εδώ αγάπησαν την Αγία που εορτάζουμε, γι' αυτό και παιδιά μου στείλανε στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της Ρωσίας και έφτιαξαν το εικόνισμα της Αγίας Εκατερίνης. Βλέπετε, είναι στολισμένο με τα λουλούδια και κάποιος μεγάλος ευεργέτης, το οποίο διάβασα, ένας πρόεδρος το όνομά του, έστειλε στην Αγία Πετρούπολη να διακοσμήσουν την Αγία με τα ωραιότερα υλικά της Αγίας Ρωσικής Γης. Έλεγα εχθές το βράδυ στην Αγία μας Εκατερίνη, αν χαίρετε του όρου Σινά, αυτή η ευλογημένη και την ευλογημένη αυτοκρατορική φωνή για την Αγία Κατερίνη που έχει τον Ιρθανό. Αν χαίρετε πόλεις, η Γαλλία, η μεγάλη αυτή χώρα, άλλες μεγάλες πόλεις που έχουν προστάτητα των γραμμάτων την Αγία Κατερίνη, εμείς καθόμαστε από την δική μας Αγία, διότι σε αυτήν εδώ την μεγάλη πόλη αγίασε, μαρτύρησε τα σπάρκανά της, η ευλογία της, ο τίμιο της Σταυρών είναι το καύσιμά μας στο πέρασμα των αιώνων. Με την ευκαιρία σήμερα θέλω, Βάη αδερφέ μου καλέ, από την Ιεραποστολή της Θεσσαλονίκης να σου κάνω μία πρόκληση και πρόσκληση 25 Απριλίου. Σε θέλω πάλι κοντά μου για να σε τιμήσω με το βίντεο του Άρχοντος, γιατί τότε θα έχουν έρθει τα παιδιά μας από τον Κονγκό, από τον Ζιμπάμπο, από τον Μπραζαβίλ. Θα είναι μια μεγάλη αφρικανική οικογένεια και εκείνη την ημέρα το Πατριαρχείο μας θα σε τιμήσει, Άρχοντας, διότι έβαλε η καρδιά σου από τις οικονομίες σου των συνεργατών σου να προσφέρεται για την Ιεραποστολή. Εγεύτηκα την ελεημοσύνη, εγεύτηκα την αγάπη σας, όταν ταπεινός και άσημος Μητροπολίτης Επίσκοπος χτυπούσα την πόρτα σας στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζετε τόσο δυναμικά. Με ακολούθησε στο δύσκολο μου ταξίδι στη Μαδαγασκάρη. Κοπιάσαμε, περπατήσαμε, πηδάσαμε, νυψάσαμε μαζί για να δούμε μετά από λίγο βάλε το όνειρο της καρδιάς σου και των συνεργατών σου στη Βόρεια Μαδαγασκάρη να μαζέψουμε τα βρέφη μαζεύουμε κάθε πρωί από τους τενεκέδες. Να μην πετάνε αυτά τα μωρά. Με τη δική σας προσφορά ετοιμάζετε αυτό το βρέφος, το ίδρυμα για τα νεογεννημένα βρέφη που στη Βόρεια Μαδαγασκάρη. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε και σε περιμένουμε μαζί με την οικογένειά μας στην Αφρική για να κάνουμε αυτή τη γιορτή και να σε τιμήσουμε. Ευχαριστώ, Μάιε, που έκανε τον κόπο να φέρει την κοροδία. Τα δύο μας παιδιά τα θυμάμαι που ήταν μαζί μου στη Μαδαγασκάρη. Και τώρα καμαρώνω τον άνθρωπο από τον ψάφι Γιάννη, σε ευχαριστώ. Με τον χορό των ιεροψαλτών που σήμερα ήρθατε, μας κάνατε να θυμηθούμε τα ωραία χρόνια τα παλαιά. Ο Ιωάννη και να ήξερε πόσες χιλιάδες ανθρώπων ευρισκόταν εδώ. Κοροδία μας, τότε ο νηπηδής πάντου γυναικονίκη για να έρχεται η φωνή και να έρχεται σε αυτόν τον ναό. Και σήμερα μας κάνατε να θυμηθούμε ότι τα μεγαλεία του ελληνισμού δεν είναι περασμένα, είναι παρόντα και μελλοντικά, γιατί η Παναγία μας δεν λησμονεί από την Εκκλησία που με τόσο κόπο, με τόση θυσία έκρισε το γέρος των Εγγύρων. Σας ευχαριστούμε, παιδιά μου,
υπήρχε καλύτερο δέσιμο για τα δύο επόμενα τραγούδια που ακολουθούν, διότι και τα δύο είναι από τον τόπο καταγωγής σας, στην Κρήτη. Θα σας αφιερώσουμε τα μαύρα μου μάτια και τα αγρίμια για γλυμάκια μου. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να πάω από όλα με αυτά τα καλά μας παιδιά που κάνατε τόσα χιλιόμετρα για να βρεθείτε στην Αλεξάνδρεια. Σας ευχαριστώ με τιμά η παρουσία σας και να ξέρετε πως έχετε έναν φίλο και αδελφό, τον Πατριάρχη Θεόδωρο του Δεύτερου. Παιδιά μου, σας ευχαριστώ. Σκορπάτε καλά, καλά να σας δίδει ο Θεός. Εδώ. Να έχετε την υγειά του και να είναι αγαπητός όπως είναι και τώρα. Να δίνει καλοσύνη και να παίρνει αγάπη. Αυτά τα δύο και το εύχομαι μέσα από τη ψυχή μου. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Την υγειά του, παιδί μου, τίποτα άλλο δεν θέλω. Σας είδαμε σήμερα στη λειτουργία ανήμερα της Αγίας Κατερίνης να σας κοινωνάει. Πώς νιώθει μία μάνα να βλέπει το παιδί της που έχει φτάσει σε αυτήν την ψήλη για την εκκλησία θέση, να βλέπει το παιδί της Πατριάρχη να κοινωνάει. Δεν έχει καλύτερο πράγμα για τη μάνα να βλέπει το παιδί της ευτυχισμένο και Πατριάρχη. Γιατί ήταν όλα θέλημα Θεού. Όλα θέλημα Θεού ήταν, παιδί μου, και η καλοσύνη του τον έκανε μέχρι εδώ που έφτασε. Την οποία καλοσύνη την πήρε μόνος του, του την έδωσε κάποιος, έτσι. Ναι, και η μητέρα βέβαια, αλλά ήταν και από το Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό που μ' αξίωσε να δω το παιδί μου Πατριάρχη.
Βάιε μου, πού είσαι, Βάιε μου, έλεγα προηγουμένως, πρόεδρε μου, ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε βάλουμε στην βέβαια στην ομάδα των αρχόντων του Μονάγιο Μάρκου, αλλά ξέρω ότι όταν πάω στην Αφρική, η καρδιά σου είναι λιονταρίσα. Γι' αυτό το καινούριο μετάλλιο του Λέοντος το χαρίζω με το πρώτο που κόπηκε σε σένα. Άξιος! Άξιος! Αλεξάνδρεια είναι μία από τις πολλές Αλεξάνδριες που έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος στο πέρασμά του. Ήταν όμως η πιο αγαπημένη του. Από το 331 π.Χ. όταν ξεκίνησαν τα σχέδια και η θεμελίωσή της, μέχρι και το 641 μετά Χριστόν, απετέλεσε ένα σημαντικό οικονομικό και πνευματικό σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο.
Η Αλεξάνδρεια έχει μία αγαπητική σχέση με τους Έλληνες. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι την ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος και στους συνεχιστές του, τους Πτολεμαίους, αλλά στο μεγάλο πέρασμα στην ιστορία, στους αιώνες, οι Έλληνες αποτέλεσαν πάντοτε ένα σημαντικό, ένα απαραίτητο οικονομικό και πνευματικό στοιχείο αυτής της πόλης, ώστε να συνδέσουν την ύπαρξή τους με την τύχη της Αλεξάνδρειας. Μακαριότατε, πριν από λίγους μήνες βρεθήκαμε πρώτη φορά μαζί στη Μαδαγασκάρη και ήταν ανήμερα της εορτής σας, όταν ζητήσατε από τον καλό Θεό και πιο συγκεκριμένα από τους Αγίους Θεοδόρους δύναμη, αυτή ήταν η προσευχή σας, το δώρο που ζητούσατε, δύναμη για να αντέξετε στο έργο σας. Σήμερα που τυχαίνει, είναι η χαρά μας να βρισκόμαστε στο σπίτι σας, στην Αλεξάνδρεια, στο Πατριαρχείο και έχετε τα γενέθλιά σας. Ποιο δώρο μπορείτε να ζητήσετε από τον Πανάγιο Θεό? Έτσι λοιπόν είναι μεγάλη ευλογία Θεού που είστε πάλι κοντά μου εδώ στην Αλεξάνδρειά μας, εδώ που είναι το έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Εδώ ήλθε από τη Μακεδονία ο Μέγας Αλέξανδρος για να χτίσει την πιο όμορφη Αλεξάνδρεια. Εδώ οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι μεγάλοι μοναχοί, ο καθηγητής της ερήμου Αντώνιος ο Μέγας. Σήμερα λοιπόν που εορτάζει η Αγία Εκατερίνη, η Αλεξανδρινή που έχω τα γενέθλιά μου, το πρωί στη Θεία Λειτουργία παρεκάλεσα το Θεό να μου δώσει περίσσευμα αγάπης και υπομονής για να μπορέσω να πορευθώ μετά από λίγο, μετά τα Χριστούγεννα πάλι, στα μεγάλα μου οδηπορικά ταξίδια. Σειρά έχει το Καμερούν, το Σουδάν, η Αιθιοπία, η Γκάνα και πάλι η Σιέρα Λεόνε, η ακτή του Ελεφαντοστού, η Λιβερία. Όμως ζήσαμε μαζί αυτή το θαύμα της Ιεραποστολής στη Μαδαγασκάρη. Έτσι λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το κανάλι 100 του Δήμου Θεσσαλονίκης, εσένα προσωπικά που μαζί με τους συνεργάτες σου ήρθατε κοντά εκεί κάτω στη Μαδαγασκάρη για να δείτε πώς χτυπάει η καρδιά της Ιεραποστολής. Σας καλωσορίζω όμως επισήμως σήμερα στην αίθουσα του θρόνου. Εδώ στην έδρα του Αποστολικού Θρόνου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Ένας Απόστολος που γνώρισε το Χριστό μας, στο σπίτι του γίνεται ο μυστικός δείπνος και μαζί με την μητέρα του, την Μαρία, διακονούνε τον Ιησού Χριστόν. Αυτός ο θρόνος ζει 2.000 χρόνια. Εδώ στη φιλόξενη χώρα της Αιγύπτου, που δοξάζω το όνομα του Θεού, δεν υπάρχουν προβλήματα στην πορεία μου, αλλά ειρηνικά ζούμε με τους ανθρώπους εδώ, για να μπορέσω να μεταδίδω, όχι εγώ Χριστό, ο ίδιος ο Χριστός, το φως της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Είναι λοιπόν μεγάλη ημέρα σήμερα, γιατί μετράει ο χρόνος της ζωής μας. Κάθε δευτερόλεπτο, κάθε ώρα, κάθε ημέρα, κάθε μήνας που είναι ανεπανάληπτοι. Δεν επιστρέφουνε, αλλά προχωράμε μπροστά προς την Βασιλεία των Ουρανών, προς την 25η ώρα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα σήμερα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, να ευχαριστήσω τη Θεσσαλονίκη μας, διότι ο Ιεραποστολικός Σύλλογος και η Ιεραποστολική Σύλλογη γενικά Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας βοηθούνε, γιατί πιστεύουνε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους στην Ήπειρο του μέλλοντος. Σήμερα πανηγύρι. Γιορτάζει όλη η κοινότητα γιατί γιορτάζει ο πατέρας της, ο Πατριάρχης. Ακριβώς. Πώς νιώθετε? Δεν είναι μόνο η κοινότητα που γιορτάζει, όλη η επαρχία της Αλεξανδρίας γιορτάζει. Ο Πατριάρχης μας είναι εξαγάπητος και εμείς τον έχουμε κλέξει περισσότερο μετά την τραγωδία του μακαριστού του Πέτρου. Και πάντα είμαστε δίπλα του, διότι πάντα πρέπει να ξέρετε, κοινότης, πατριαρχείο και προξενείο, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι μαζί. Λέγομαι Χάρης Τζάλας, είμαι Αλεξανδρινός, έχω γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια
και διευθύνω για τα 10 τελευταία χρόνια τις ενάλλειες αρχαιολογικές έρευνες της ελληνικής αποστολής στην Αλεξάνδρεια. Είμαι ιστορικός και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μελετών Αρχαίας και Μεσαιωνικής Αλεξάνδρειας. Σήμερα στην Αλεξάνδρεια είμαστε ολίγοι, αλλά είμαστε πολύ ζωντανοί. Έχουμε τα σχολεία μας, τα οποία έχουμε φέτος 75 παιδιά από προνήπιο μέχρι λύκειο. Έχουμε τα σωματεία μας, έχουμε όλο το τετράγωνο το ελληνικό, και στο οποίο προσπαθούμε να αναζωογονήσουμε την παροικία της Αλεξανδρίας. Είμαστε σχεδόν 1000 άτομα εδώ πέρα, τα οποία πολεμάμε βεβαίως με καμία βοήθεια εκ μέρους της Ελλάδος, διότι έχουμε μάθει να πολεμάμε εμείς μόνοι μας. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε η πρεσβυγενής κοινότητα ανά τον κόσμο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει σήμερα η κοινότητα? Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι τα κτίρια που έχουμε στο τετράγωνο μέσα, το οποίο είναι το μοναδικό τετράγωνο ανά τον κόσμο ελληνικό και το οποίο απέχει από τη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας 150 μέτρα. Και αυτό το θέμα είναι πώς θα το επανδρώσουμε, πώς θα το λειτουργήσουμε, διότι όσο μένουν τα κτίρια κενά, είναι καταστροφή όχι μόνο για τα κτίρια και για την παροικία. Πραγματοποιήθηκαν 18 αποστολές με επιτυχία σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, γιατί αυτό το βοριαδάκι που δροσίζει την Αλεξάνδρεια δημιουργεί ένα κυματισμό, θολώνει τη θάλασσα, είχε μια συνεχή ρεστία, και να πούμε ότι η θάλασσα δεν είναι από τις καθαρότερες, αλλά έχουμε βρει πάρα πολλά αρχαία τα οποία μαρτυρούν τις δυσχιλιόχρονη ιστορία της Αλεξάνδρειας, ξεκινώντας από αρχιτεκτονικά μέλη στην Άκρα Λοχιάδος, που ήταν η περιοχή των Ανακτόρων, 300 μεγάλα αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία μαρτυρούν για ένα παλάτι, για τον ναό της Ίσιντος Λοχιάδος και ενδεχομένως κάποια μέλη του μαυσολείου της Κλεοπάτρας. Έχουμε όμως και πάρα πολλές λίθινες άγκυρες. Είναι κάπου 70 λίθινες άγκυρες. Η μεγαλύτερη συμπύκνωση λίθινων άγκυρων που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε 2 βουλιαγμένες νεκροπόλεις, 1 βουλιαγμένο λατομείο. Στην Αλεξάνδρεια, πέρα από το φαινόμενο της ανύψωσης της στάθμης της Μεσογείου, κατά 2 μέτρα από το έτος 0, η Αλεξάνδρεια καταβυθίζεται. Όμως ένα μεγάλο μέρος από το τι ήταν στην παραλία, αυτή τη στιγμή είναι μέσα στη θάλασσα. Αυτές είναι μικρές ψηφίδες οι οποίες συμπληρώνουν την ιστορία και την τοπογραφία αυτής της μεγάλης πόλης που ήταν ελληνική για 1000 χρόνια. Περιμένουμε από την Ελλάδα να μας βοηθήσει με διάφορους τρόπους. Όχι με οικονομικό, άστε που οικονομικό βοήθημα δεν έχουν πάρει ποτέ. Περιμένουν να γίνουν κάτι σχέδια για την πρωτοβουλία της Αλεξανδρίας για τα κτίρια που έχουμε, τα οποία έχει βγει μια απόφαση από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το ΙΔΑΣ, αλλά το οποίο δεν πραγματοποιείται. Είναι από το 2002 ως σήμερα, έχουν δύο αποφάσεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Όποια κυβέρνηση μπήκε, το άλλαξε, πήγαμε στην άλλη κυβέρνηση και πάλι δεν έγινε τίποτε. Λοιπόν, αν δεν βάλουν στο μυαλό τους να μας κάνουν ένα έργο εδώ, όχι έργο ας πούμε να το εκμεταλλευτούμε εμείς, τα κτίρια αυτά να ξαναζωντανέψουν. Αυτό είναι το θέμα όλο της παροικίας. Βλέπετε, έχουμε εδώ το Πατριαρχείο, το οποίο πρέπει η παροικία να στηρίξει το Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο χωρίς παροικία δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό. Και δεν βλέπουμε καμία κίνηση ας πούμε, από τις ελληνικές κυβερνήσεις, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Το φρούριο του Καΐτ Μπέι βρίσκεται στην άκρη του λιμανιού της Αλεξάνδρειας. Το έκτισε ο Σουλτάνος της Αιγύπτου το 1480 με τα ερείπια του μεγάλου φάρου της Αλεξανδρίας και πάνω στο σημείο, σύμφωνα με τις πηγές, όπου βρισκόταν ο φάρος της Αλεξανδρίας, ενός από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας. Ο φάρος λειτουργούσε στην αρχαιότητα για να δίνει σημείο αναφοράς για όλο το λιμάνι, ώστε τα πλοία να έρχονται με ασφάλεια. Βρισκόταν σε ένα νησί που ονομαζόταν Φάρος,
και από τότε συνδέθηκε το όνομά του με όλους τους φάρους όλου του κόσμου. Οι Έλληνες ηγεμόνες της Αλεξάνδρειας δεν οραματίστηκαν μόνο μια μεγάλη και ισχυρή οικονομικά πόλη. Ήθελαν να καταστήσουν την Αλεξάνδρεια σε ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο. Αυτό έγινε κατορθωτό όταν πραγματοποιήθηκε η μεγάλη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, η οποία μάζεψε σχεδόν ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε εκείνη την εποχή από γραπτό κείμενο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές δανείζονταν κείμενα για να τα αντιγράψουν και συχνά επέστρεψαν τα αντεγραμμένα και κρατούσαν τα γνήσια. Η πορεία της βιβλιοθήκης όμως είχε βέβαια καταστροφές, τέτοιες ώστε να την εξαφανίσουν εντελώς. Σήμερα, ο πρόεδρος της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας, ο Χόσνι Μουμπάρακ, οραματίστηκε την πραγματοποίηση μιας νέας μεγάλης βιβλιοθήκης Αλεξανδρίας, αυτήν στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Alexandria, Iaso, Thessaloniki. Yes. Σε αυτού του ταξιδιού μας, μαζί με την αποστολή της Χοροδίας Ιδήμελων από τη Θεσσαλονίκη και της Αδελφότητας Εξωτερικής Ιεραποστολής, επισκεφτήκαμε και το μοναστήρι του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, του ιδρυτή της κοινοβιακής κατάστασης στην Εκκλησία, το οποίο ανήκει στην Κοπτική Εκκλησία.
Κύπρος θεωρείται μουσουλμανική χώρα, όμως σχεδόν το μισό του πληθυσμού είναι Κόπτες χριστιανοί, δηλαδή χριστιανοί οι οποίοι δεν έκαναν αποδεχθεί την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 351 και η οποία είχε θέμα στις δύο φύσεις του Χριστού. Αν δηλαδή ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.
Mm-hmm.